Καλημέρα σε όλους και όλες. Η παρουσίαση αυτή αφορά έρευνα η οποία έχει διεκπεραιωθεί στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και έχει ολοκληρωθεί η εργασία από την κυρία Βασιλοπούλου Παναγιώτα, λογοθεραπεύτρια, με επιβλέπουσα την Δόκτωρ Πίτα Ευδοκία, που είναι μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Στην παρουσίαση αυτή θα εξετάσουμε αρχικά το θεωρητικό πλαίσιο αλλά και την αναγκαιότητα και τον σκοπό της παρούσας έρευνας. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τη μεθοδολογία και τη διαδικασία εκτέλεσης της έρευνας και τέλος θα αναφερθούμε στα αποτελέσματα και θα συζητήσουμε τα κυριότερα συμπεράσματα. Έρευνες στον διεθνή χώρο συμφωνούν ότι τα παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας, τα οποία έχουν βιώσει κάποια φωνολογική διαταραχή στο παρελθόν, παρουσιάζουν μελλοντικά διαταραχή κατά την κατάκτηση όχι μόνο της φωνολογικής επίγνωσης, αλλά και των γραφοφωνημικών δεξιοτήτων τους. Σύμφωνα με τη Διεθνή Βιβλιογραφία, οι διαταραχές της ομιλίας που συνδέονται με δυσκολίες στο επίπεδο της φωνολογικής αναπαράστασης έχουν αρνητικότερες επιπτώσεις στη διαδικασία της κατάκτησης, της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης γραφής σε σύγκριση με τις απλές διαταραχές άρθρωσης. Και βλέπουμε εδώ κάτω τις βιβλιογραφικές αναφορές, τις έρευνες που υποστηρίζουν αυτά τα ευρήματα. Όσον αφορά την αναγκαιότητα της έρευνας, παρόλο που η Διεθνής Βιβλιογραφία μελέτησε τη σχέση των διαταραχών άρθρωσης με την ανάγνωση και την ορθογραφημένη γραφή, εντούτοις μία από τις κατηγορίες των διαταραχών άρθρωσης, οι φωνολογικές αρθρωτικές διαταραχές, δεν έχει μελετηθεί επαρκώς στο ελληνικό συγκείμενο. Ως εκ τούτου, για τη γενίκευση των θεωριών σχετικά με τη σχέση των γλωσσικών διαταραχών και του γραμματισμού, δηλαδή της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης γραφής, χρειάζονται περισσότερα ερευνητικά στοιχεία από διάφορα αλφαβητικά συστήματα γραφής. Να προχωρήσουμε με τον σκοπό της έρευνας. Η έρευνα αυτή εξέτασε κατά πόσο οι αρθρωτικές φωνολογικές διαταραχές επηρεάζουν τις δεξιότητες ανάγνωσης και ορθογραφημένης γραφής σε παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας. Και όσον αφορά τη μεθοδολογία, η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Καλαμάτας σε 11 δημοτικά σχολεία του νομού Μεσσηνίας και ολοκληρώθηκε μέσα σε διάστημα 5 μηνών. Το δείγμα απετέλεσαν συνολικά 55 μαθητές, 28 αγόρια και 27 κορίτσια, τα οποία φοιτούσαν στην πρώτη, δευτέρα και τρίτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετείχαν 20 μαθητές από την πρώτη δημοτικού, εκ των οποίων τα 10 ήταν αγόρια και τα 10 κορίτσια, 20 μαθητές από τη δευτέρα δημοτικού, εκ των οποίων τα 10 ήταν αγόρια και τα 10 κορίτσια πάλι, και 15 μαθητές από την τρίτη δημοτικού, εκ των οποίων τα 8 ήταν αγόρια και τα 7 ήταν κορίτσια. Η δειγματοληψία έγινε με βάση τη διαθεσιμότητα των συμμετεχόντων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους γνωρισμάτων και όλα τα παιδιά παρουσίαζαν στην ομιλία τους αρθρωτικά και φωνολογικά ελλείμματα και είχαν μητρική γλώσσα την ελληνική. Όπως έχουμε πει και προηγουμένως, η έρευνα ολοκληρώθηκε μέσα σε διάστημα 5 μηνών και πιο συγκεκριμένα από Νοέμβριο μέχρι και Μάρτιο. Όσον αφορά τώρα τη διαδικασία εκτέλεσης της έρευνας,
Τα παιδιά αξιολογήθηκαν σε 5 σταθμισμένα εργαλεία. Τα 3 έργα χορηγήθηκαν ατομικά στο σχολικό συγκείμενο σε ανεξάρτητο χώρο όμως από την τάξη και τα υπόλοιπα 2 έργα χορηγήθηκαν ομαδικά στη σχολική τάξη. Τα τεστ ανάγνωσης και ορθογραφημένης γραφής χορηγήθηκαν στα παιδιά της πρώτης δημοτικού μετά το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου του σχολικού έτους, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι έχει ήδη κατακτηθεί η δεξιότητα της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης γραφής, ενώ τα άλλα 3 τεστ είχαν χορηγηθεί κανονικά στην αρχή της έρευνας. Στους μαθητές τώρα της δευτέρας και τρίτης τάξης, όλες οι δοκιμασίες χορηγήθηκαν από την αρχή της έρευνας. Ο συνολικός χρόνος για ολόκληρη την αξιολόγηση ήταν 45 με 60 λεπτά για κάθε παιδί και είναι σημαντικό να πούμε ότι η αξιολόγηση συνεχιζόταν την επόμενη φορά όπου η πρώτη ερευνήτρια βρισκόταν στο πλαίσιο η οποία συνήθως ήταν μέσα στην ίδια εβδομάδα και κατά μέσο όρο αξιολογούνταν 3 παιδιά. Και όσον αφορά τώρα τα αποτελέσματα, σχετικά με την διερεύνηση της σχέσης μεταξύ φωνολογικών αρθρωτικών διαταραχών και ανάγνωσης, όπως βλέπουμε εδώ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτού του πίνακα, τα παιδιά με μέτρια αρθρωτική φωνολογική διαταραχή βλέπουμε ότι παρουσίασαν υψηλότερη επίδοση στο τεστ ανάγνωσης σε σχέση με την επίδοση των παιδιών με ήπια αρθρωτική φωνολογική διαταραχή, ενώ τη χαμηλότερη επίδοση είχαν τα παιδιά με σοβαρή αρθρωτική φωνολογική διαταραχή. Η ανάλυση One-Way ANOVA έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην επίδοση των παιδιών στο τεστ ανάγνωσης μεταξύ των 3 ομάδων, δηλαδή ήπια, μέτρια και σοβαρή αρθρωτική φωνολογική διαταραχή. Όσον αφορά τώρα την επίδοση στην ορθογραφημένη γραφή, όπως βλέπουμε και στον πίνακα αυτό, τα παιδιά με ήπια αρθρωτική φωνολογική διαταραχή παρουσίασαν υψηλότερη επίδοση στο τεστ ορθογραφίας σε σχέση με την επίδοση των παιδιών με μέτρια αρθρωτική φωνολογική διαταραχή, ενώ τη χαμηλότερη επίδοση είχαν τα παιδιά με σοβαρή αρθρωτική φωνολογική διαταραχή. Και πάμε τώρα να δούμε τις επιδόσεις στο τεστ άρθρωσης, ανάγνωσης και γραφής στο σύνολο των 55 παιδιών που συμμετείχαν στο τεστ Αθηνά. Τα 37 σημείωσαν μέση επίδοση και τα 18 υψηλή επίδοση. Επομένως, όλοι οι συμμετέχοντες είχαν μέση και υψηλή επίδοση στην κλίμακα της νοητικής ικανότητας. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα του πίνακα, τα παιδιά με μέση επίδοση στο Αθηνά τεστ, στις κλίμακες δηλαδή που αφορούν την νοητική ικανότητα, παρουσίασαν ελαφρώς υψηλότερη επίδοση στο αρθρωτικό τεστ και στα τεστ ορθογραφίας και ανάγνωσης σε σχέση με τα παιδιά με υψηλή επίδοση στο Αθηνά τεστ. Όσον αφορά τώρα τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ φωνολογικών αρθρωτικών διαταραχών και λεκτικής νοημοσύνης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που βλέπουμε εδώ, το μέσο επίπεδο λεκτικής νοημοσύνης των παιδιών, όπως αυτό προκύπτει από την επίδοσή τους στο τεστ WISC,
στην υποκλίμακα ομοιότητες είναι περίπου το ίδιο και στα τρία επίπεδα σοβαρότητας της αρθρωτικής φωνολογικής διαταραχής. Έτσι λοιπόν έχουμε αποκλείσει τον παράγοντα της λεκτικής νοημοσύνης και επομένως η σχέση μεταξύ φωνολογικών αρθρωτικών διαταραχών και ανάγνωσης και ορθογραφημένης γραφής δεν οφείλεται στην υψηλή ή χαμηλή λεκτική νοητική ικανότητα του κάθε παιδιού. Και να προχωρήσουμε στη συζήτηση και στα συμπεράσματα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, τα παιδιά με μέτρια αρθρωτική φωνολογική διαταραχή παρουσίασαν υψηλότερη επίδοση στο τεστ ανάγνωσης σε σχέση με την επίδοση των παιδιών με ήπια αρθρωτική φωνολογική διαταραχή, ενώ τη χαμηλότερη επίδοση είχαν τα παιδιά με σοβαρή αρθρωτική φωνολογική διαταραχή. Εδώ να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην επίδοση των παιδιών στο τεστ ανάγνωσης μεταξύ των τριών ομάδων και η έρευνα έδειξε ότι τα παιδιά με ήπια αρθρωτική φωνολογική διαταραχή παρουσίασαν υψηλότερη επίδοση στο τεστ ορθογραφίας σε σχέση με την επίδοση των παιδιών με μέτρια αρθρωτική φωνολογική διαταραχή αλλά και με σοβαρή αρθρωτική φωνολογική διαταραχή, όπου τα τελευταία σημείωσαν και τη χαμηλότερη επίδοση στη συγκεκριμένη δοκιμασία. Οι διαφορές στην επίδοση στο τεστ ορθογραφίας ήταν στατιστικά σημαντικές μεταξύ των ομάδων ήπιας και σοβαρής αρθρωτικής φωνολογικής διαταραχής, με την ομάδα ήπιας διαταραχής να εμφανίσει υψηλότερη επίδοση, καθώς και μεταξύ των ομάδων μέτριας και σοβαρής αρθρωτικής φωνολογικής διαταραχής, με την ομάδα μέτριας διαταραχής να εμφανίζει υψηλότερη επίδοση. Συμπεραίνεται ότι τα παιδιά με αρθρωτική φωνολογική διαταραχή, τα οποία φοιτούν στις τρεις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, εμφανίζουν δυσκολίες τόσο στην ανάγνωση όσο και στην ορθογραφημένη γραφή. Αυτό το έβριμα παραπέμπει και σε έρευνες που έχουν διεκπεραιωθεί από τους Bishop and Adams το 1990, αλλά και Baird, Bishop and Freeman 1995 και τους υπόλοιπους εδώ ερευνητές που βλέπουμε, όπου τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της αρθρωτικής φωνολογικής διαταραχής και της επίδοσης στην ανάγνωση και την ορθογραφημένη γραφή κατά την πρώτη σχολική ηλικία. Επιπροσθέτως, τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα, τα οποία είχαν καταταχθεί στην κατηγορία της σοβαρής αρθρωτικής φωνολογικής διαταραχής, ήταν αυτά τα οποία σημείωσαν τις χαμηλότερες επιδόσεις στις δοκιμασίες της ορθογραφημένης γραφής. Σε αντίστοιχα αποτελέσματα, κατέληξαν και οι Lewis, Freebrain και Taylor 2000, όπου απέδειξαν ότι παιδιά με ιστορικό σοβαρών φωνολογικών αρθρωτικών διαταραχών βρίσκονται σε κίνδυνο να εκδηλώσουν προβλήματα στην ορθογραφημένη γραφή. Τα αποτελέσματα της έρευνας ερμηνεύονται λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά με διαταραχές ήχων ομιλίας έχουν δυσκολία με την αντίληψη της ομιλίας, την κινητική άρθρωση των ήχων ή και με την φωνολογική αναπαράσταση και οργάνωση της ομιλίας. Κατά κοινή ομολογία, οι διαταραχές ήχων ομιλίας στην παιδική ηλικία έχουν συσχετιστεί με αρνητικές μακροπρόθεσμες επιδράσεις. Για το θέμα φωνολογικής αρθρωτικής διαταραχής σε σχέση με την επίδοση σε γραφή και ανάγνωση είναι περιορισμένα. Και εδώ να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για τους περιορισμούς. Είχαμε ένα περιορισμό
ηλικιακού φάσματος, αφού η έρευνα αυτή αφορούσε μόνο τα παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας, από την πρώτη δηλαδή μέχρι την έκτη, μέχρι την τρίτη δημοτικού. Το δείγμα προήλθε από 11 δημοτικά σχολεία του νομού Μεσσηνίας και θα μπορούσε να είχε προέλθει από περισσότερα σχολεία και σε διαφορετικούς νομούς. Το δείγμα ήταν 55 μαθητές και θα μπορούσαν να ήταν περισσότεροι, όμως για μια έτσι αρχική διερεύνηση του θέματος θεωρείται αρκετό το δείγμα. Όσον αφορά τώρα την πρακτική συνεισφορά της παρούσας έρευνας και τη μελλοντική έρευνα, θεωρείται αναγκαίο να υπάρξουν και άλλες αντίστοιχες έρευνες με την παρούσα, έτσι ώστε να ενισχύσουν τα ερευνητικά αποτελέσματα ως προς τη γενίκευσή τους στον ελληνικό πληθυσμό. Οι μελλοντικές έρευνες δύναται να χρησιμοποιήσουν τα συγχρονικά αυτά αποτελέσματα και με βάση αυτά να προχωρήσουν σε διαχρονικές έρευνες αλλά και σε μελέτες παρέμβασης, έτσι ώστε να αποδειχθεί ο αιτιολογικός σύνδεσμος μεταξύ των μεταβλητών, δηλαδή η αιτιολογική σχέση που πιθανόν να υπάρχει μεταξύ φωνολογικών αρθρωτικών διαταραχών και ανάγνωσης και ορθογραφημένης γραφής. Έτσι λοιπόν, μία διαχρονική έρευνα και μία μελέτη παρέμβασης θα ισχυροποιήσουν και τα ευρήματα της συγχρονικής αυτής μελέτης. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας και ευχόμαστε καλή συνέχεια.